βρισκόμαστε περίπου στα μέσα Απριλίου και πλησιάζουν οι μέρες για το λεγόμενο Lyrid Meteor Shower, ένα ουράνιο φαινόμενο που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο μεταξύ 16 και 26 Απριλίου. Στην ουσία, αυτό το φαινόμενο είναι μια εντυπωσιακή βροχή διατώντων αστέρων. Σύμφωνα με τον επιστημονικό οργανισμό American Meteor Society, το φαινόμενο θα ενεργοποιηθεί γύρω στις 15 Απριλίου και θα κορυφωθεί το βράδυ της 21ης Απριλίου και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ης Απριλίου. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας εάν δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε εκείνο το βράδυ τον ουρανό ή αν δεν σας βοηθάει ο καιρός. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η παρακολούθηση μία νύχτα πριν ή μετά το αποκορύφωμα θα είναι επίσης πολύ εντυπωσιακή. Οι Λυρίδες, γνωστές και ως η πρώτη βροχή από πεφταστέρια της Άνοιξης, δεν παράγουν πολλούς μετεωρίτες, ίσως 10 έως 15 ανά ώρα, αλλά τα εφέ που δημιουργούν στον ουρανό μπορεί να είναι πιο φωτεινά και λαμπερά από άλλα πιο μεγάλα meteor showers. Μερικές φορές δημιουργούν φωτεινά πεφταστέρια με μακριές ουρές που παραμένουν ορατές για αρκετά δευτερόλεπτα. Κάθε λίγες δεκαετίες μάλιστα εμφανίζονται έως και 100 μετεωρίτες ανά ώρα. Δεν αναμένεται κάτι τέτοιο για φέτος, αλλά οι προβλέψεις θα μπορούσαν να πέσουν έξω. Η συγκεκριμένη βροχή διατώντων αστέρων φαινομενικά προέρχεται από τον αστερισμό της Λύρας και ιδίως από τον αστέρα Βέγα, που είναι το πιο λαμπρό άστρο του συγκεκριμένου αστερισμού και το δεύτερο φωτεινότερο άστρο του νυχτερινού ουρανού του βορείου ημισφαιρίου. Στην πραγματικότητα όμως, η πηγή των Lyrids είναι το σύννεφο συντριμιών που άφησε πίσω του ένας κομήτης, ο οποίος παρατηρήθηκε τελευταία φορά τον 19ο αιώνα. Ωστόσο, κάθε χρόνο ο πλανήτης μας επηρεάζεται από το σύννεφο σκόνης που άφησε πίσω του ο κομήτης σε προηγούμενες επισκέψεις. Μικρά σωματίδια και άλλα κομμάτια σκόνης και συντρίμια συγκρούονται με την ατμόσφαιρα της Γης, δημιουργώντας αυτή τη φωτεινή παράσταση στον νυχτερινό ουρανό. Φέτος, το φεγγάρι θα είναι γεμάτο κατά τα 2 τρίτα περίπου, όταν το Lyrid Meteor Shower θα βρίσκεται στο αποκορύφωμά του, οπότε μπορεί να δυσκολέψει λίγο την παρακολούθηση του φαινομένου. Οι ώρες λίγο πριν την αυγή ή λίγο πριν νυχτώσει είναι ίσως οι καλύτερες ώρες για να δείτε τον ουρανό. Όπως και να έχει, αν θέλετε να δείτε τις Λυρίδες, είναι καλό να απομακρυνθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από τα φώτα της πόλης και να βρείτε ένα σημείο σε ανοιχτό χώρο ή στην κορυφή ενός λόφου, έτσι ώστε να μπορείτε να δείτε καθαρά τον νυχτερινό ουρανό χωρίς εμπόδια. Δεν είναι απαραίτητο να κοιτάξετε ένα συγκεκριμένο μέρος του ουρανού, αλλά όπως είπαμε, οι Λυρίδες ξεκινούν το ταξίδι τους από τον αστερισμό Λύρα. Επομένως, αν κάποιος ξέρει σε ποιο σημείο να κοιτάξει, μπορεί να έχει ακόμη καλύτερη εμπειρία θέασης, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο.